Έχετε απορρίψει κι εσείς και στη Βουλή. Και όλοι νομίζω. Κατά βάση και στη Βουλή και οι υπόλοιποι. Αυτό οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μια κατάσταση ρήξης. Κοιτάξτε. Αν μείνουν οι δύο πλευρές στις θέσεις τους. Νομίζω ότι δεν θα μείνουν οι δύο πλευρές στις θέσεις τους. Η ελληνική κυβέρνηση δουλεύει από την πρώτη στιγμή για μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή όμως πρέπει να έχει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να είναι οποιαδήποτε συμφωνία. Εμείς έχουμε περιγράψει το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ότι δεν μπορεί να συνεχίζει το φαύλο κύκλο λιτότητας ύφεσης βασικά. Ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε σκληρά μέτρα λιτότητας. Αλλά οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να παίρνει υπόψη της σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Κινηθήκαμε δύο αρχές. Εμείς σεβόμαστε τους κανόνες της Ευρωζώνης, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτούς, και ζητάμε, απαιτούμε από τους εταίρους να σεβαστούν την εντολή του ελληνικού λαού. Επειδή που ήταν εντός ευρώ. Αλλά χωρίς λιτότητα. Ναι, okay. Αλλά χωρίς λιτότητα, με λιτότητα βαριά είναι και τα μέτρα τα δικά σας. Μισό λεπτό, δεν είναι μόνο πριν από αυτά τα μέτρα. Όμως, γιατί έχει ένα δίκιο ο Δημήτρης αυτό. Αλλά πριν από αυτό, υπάρχει κάτι. Τέσσερις μήνες λέμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Η κατάληξη την Κυριακή ήταν η επιμονή από την πλευρά των εταίρων σε κάτι άλλο. Αυτό. Εσείς είναι... πώς εκτιμάτε ότι. Γιατί εκτιμάτε ότι αυτό θα αλλάξει. Καταρχήν. Να σας πω. Και αν δεν αλλάξει. Να σας πω. Αυτή η στάση καταρχήν πρέπει να πούμε ότι χρώνεται απολύτως στους εταίρους. Διότι ξεκινήσαμε από μεγάλη απόσταση τις διαπραγματεύσεις τέσσερις μήνες πριν. Μπήκαμε σε μια πολύ επώδυνη διαδικασία μέσω των τεχνικών κυκλωμακίων, των Brussels Group κτλ. Καταθέσαμε μια συνολική πρόταση 47 σελίδων που αξιοποιούσε το κοινό κτήμα αυτών των τεσσάρων μηνών. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια πρόταση σαν να μην υπήρξαν αυτοί οι τέσσερις. Αυτό είναι ένα θεώρημα που έχει τέσσερι κύριε Κορονοϊκή. Αυτό που λέτε δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Διότι οι εταίροι μας. Αυτά τα έλεγαν από την πρώτη μέρα. Ήταν αυτό, πάντα σκληρή γραμμή. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι, ότι ναι, επανέρχονται αλλά... σαν να μην κάναμε τη συζήτηση τους τέσσερις μήνες. Αυτό σημαίνει όμως. Η συζήτηση έγινε για να προσαρμοστείτε, εσείς δεν έγινε να προσαρμοστούν οι εταίροι, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Αυτό, δηλαδή, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Που λέγατε εσείς παλιότερα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εμείς εκλεγήκαμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μια συγκεκριμένη εντολή. Για το οποίο πρέπει να παραδεχτείτε ότι το σχέδιο αυτό με το οποίο εκλεγήκατε δεν υπάρχει στο τραπέζι. Υπάρχει απολύτως. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Σε μια άλλη ζωή, ίσως, όχι σε αυτή. Σε αυτή απολύτως. Και να σας πω γιατί. Γιατί πέρα από μια σειρά από μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή είναι μέσα στη συμφωνία, από τη δικιά μας πλευρά τουλάχιστον, αλλά και εν μέρει και από τη δικιά τους. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης εννοείται. Πράγματα που έχουμε από κοινού συμφωνήσει. Το χτύπημα, ας πούμε, του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής, μια σειρά από μέτρα που αφορούν, κατά τη γνώμη μας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Αυτά υπάρχει ήδη επεξεργασία. Δηλαδή, αυτά θα πείτε στον κόσμο τώρα ότι εμείς υλοποιούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μόλις εφαρμόσετε το σχέδιό σας. Θα σας πω. Λέω ότι ήδη εφαρμόζονται μια σειρά από μέτρα. Αυτά που εφαρμόζονται είναι κομμάτι του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Ανθρωπιστική κρίση, 100 δόσεις, ο νόμος Κατρούγκαλου για το δημόσιο, η ΕΡΤ, όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, κομμάτια βρίσκονται μέσα στη συμφωνία και έχουν συμφωνηθεί και από την άλλη πλευρά. Τρίτον, ό,τι βάζουμε, ό,τι παραχωρήσεις εμείς κάνουμε στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Το κάνουμε στη βάση ενός συνολικού σχεδίου που λέει ότι δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά υπάρχουν, αν υπάρχει μέσα στη συμφωνία χρέος και παιδευτικό σχέδιο. Η υπεράσπιση μιας πολιτικής είναι... Να ολοκληρώσω μισό λεπτό τη φράση μου για το αν υπάρχει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή όχι. Αν ελαφρυνθεί η χώρα από το χρέος, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πάνω σε αυτό. Αν μπορέσει να φύγει το χρέος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να περάσει στον ESM και έτσι να μετατοπιστεί, να επιμηκυνθεί και να μικρύνουν τα επιτόκια, η χώρα θα ελαφρυνθεί σημαντικά από ποσά που έδινε και σε δόσεις, ας πούμε, τέτοιο, αλλά θα πάρει και τα χρήματα, αν κλείσει η συμφωνία, τα χρήματα που τις χρωστάνε. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα μαζί με τα πρωτογενή πλεονάσματα θα μπορέσουν να πέσουν στο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και κυρίως, όχι μόνο τα άμεσα μέτρα, αλλά κυρίως... Αφού εφαρμόσετε ένα άλλο πρόγραμμα πρώτα. Μισό. Το οποίο λέει φόρους, 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 μετά λέτε θα κάνετε να τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι στο για, με συγχωρείτε, μια θεωρητική συζήτηση. Τώρα έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ακριβώς. Το πραγματικό πρόβλημα λέει. Αυτό δεν ισχύει για τους φόρους, φόρους, φόρους που έχει το δικό μας σχέδιο μέσα. Δεν ισχύει. Δεν είναι έτσι, κύριε Κορονάκη. Γιατί τώρα για είναι από ποιους παίρνεις κάθε φορά τα χρήματα. Επαναλαμβάνω. Όταν, κάνεις, όταν παίρνεις μέτρα, πριν πάρεις. Υπάρχουν επώδυνα μέτρα για μας, όπως είναι το ΦΠΑ, που είναι οριζόντιος φόρος, και προσπαθούμε όσο μπορούμε όλα να μην επιβαρύνει. Το έμφυα δεν είναι επώδυνο. Λέω, προσπαθούμε. Η εισφορά να... δεν είναι επώδυνη. Η εισφορά στις επιχειρήσεις δεν είναι επώδυνη. Δεν είναι επώδυνη. Αυτό που θα βάλετε στις επιχειρήσεις θα το πληρώσουμε εμείς, κύριε Κορονάκη. Αυτό λέω. Εδώ φωνάζουμε την Δημοκρατία την καταργήσει. Εισφορά αλληλεγγύης. Γι' αυτό λέω ότι είναι από ποιους τα παίρνεις. Αυξάνεται λίγο στο πάνω από 30.000 και αρκετά από το 50.000 και πάνω. Δηλαδή βάζεις να πληρώσεις. Κύριε Κορονάκη, μην μπαίνουμε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό
Είναι στο μιλάω για την πρότασή μας. Το καταλαβαίνω, ναι, 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 ναι. Υπάρχει όμως μια κεντρική ερώτηση από αυτού. Υπάρχει ρήξη στις σχέσεις μας, γιατί υπάρχει διαφωνία. Διαφωνία. Επιμένουν σε πολύ σκληρότερα μέτρα κτλ. Και εσείς δεν τα λέτε, λέτε όχι. Λέμε λοιπόν, με δεδομένο αυτό, διότι δεν φαίνεται να αλλάζει. Τέσσερις μήνες αυτό υπάρχει. Τους δύο τελευταίους έχει γίνει και πολύ συγκεκριμένο αυτό υπάρχει. Λέω λοιπόν, οι εταίροι δεν φαίνεται να αλλάζουν. Εσείς επίσης παραμένετε σταθεροί σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Τι κάνουμε αν λήξει το διάστημα μπροστά μας είναι. Πρέπει να, για να κάνουμε μια τι σοβαρή κάνουμε, εκτίμηση. Έχετε ένα σχέδιο, τι για κάνουμε. Για να κάνουμε μια σοβαρή εκτίμηση, πρέπει να δούμε ποιον συμφέρει μια πιθανότητα σύγκρουση μέχρι τέλους με την Ευρωζώνη. Ποιον συμφέρει. Ποιος έχει κέρδος. Συμφέρει κανείς. Σε κάνει. Εμείς δεν δουλεύουμε για τη σύγκρουση. Εμείς δουλεύουμε για τη λύση. Και αυτό το έχουμε αποδείξει. Συνεπιδιώκεται για τη σύγκρουση. Και αυτό το έχουμε αποδείξει καθόλου. Η πρόταση 47 σελίδων. Όταν έχει τη ρήξη το τσεπάκι σου, εσείς λέτε ότι έχουμε τη ρήξη ω όπλο. Καθίστε να δείτε. Καταθέτουμε δύο κείμενα για τα δημοσιονομικά. Καλύπτουμε το κενό που μας ζητάνε. Φτάνουμε στο 1,9 τα έσοδα από παραμετρικά και άλλο 0,6 από μη παραμετρικά. Που είναι αυτά που λέγανε τόσα χρόνια ότι δεν χτυπάνε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και εδώ έχει μια κυβέρνηση που λέει ναι, προτεραιότητά μου η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τα χρήματα στην Ελβετία, οι λίστες, όσοι δεν πλήρωναν τόσα χρόνια. Εγώ έχω προτεραιότητα να τα βάλω, να τα εισπράξω. Τι έχετε κάνει αυτά μέχρι τώρα, λένε, κάνατε τίποτα. Είναι, αυτά είναι όλα. Το μηχανισμό, το φορολεκτικό τον φτιάξατε, τον βελτιώσατε. Και την έχετε προσλάβει παντού, εκτός από εκεί. Καλά, δεν έχουμε προσλάβει παντού. Εκτός από εκεί. Γιατί δεν προσλαμβάνετε στο φορολεκτικό μηχανισμό, αφού κόπτεστε τόσο πολύ για την φοροδιαφυγή. Σας λέω ακριβώς. Δεν το κάνατε, κύριε. Οι προτάσεις μας βρίσκονται μέσα στο τραπέζι, με 47 σελίδες. Δείτε μια σειρά προτάσεις για αυτά τα θέματα. Οι προτάσεις 47 σελίδες είναι καταστροφικές. Εντάξει. Καταστροφικές για τους εργαζόμενους. Χαίρομαι όμως. Που φαντάζομαι, αν θεωρείτε τις 47 σελίδες καταστροφικές, φαντάζομαι πώς θα είναι το σχέδιο των πανεπιστημίων. Άρα δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε. Άρα δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε προσπαθήσει για λύση. Δεν έχουμε προσπαθήσει για λύση. Με βάση αυτό λέω. Κύριε Κορονάκη, μισό λεπτό. Την κοινωνία ποσός την ενδιαφέρει ποιος θα έχει την ευθύνη. Ποσός. Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, που κανένας δεν θέλει, ούτε εσείς, ούτε οι Ευρωπαίοι εταίροι, έτσι. Ποσός την ενδιαφέρει αν θα πάρει την ευθύνη ο Ντράγκη ή εμείς. Ποσός την ενδιαφέρει, ειλικρά σας το λέω. Και το λέει και πάρα πολλοί φίλοι. Έτσι. Ενδιαφέρει όμως να ξέρουμε αν η ελληνική κυβέρνηση πρώτον έχει μια εκτίμηση γιατί συμβαίνει όλο αυτό και δεύτερον, αν έχει σχέδιο τι θα κάνουν. Θα σας εξηγήσω όμως. Γιατί πρώτον, γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Γιατί ένας λαός που χρησιμοποιήθηκε ως πείραμα, ως πειραματόζω, σήκωσε το ανάστημά του και είπε ότι επιλέγω να αμφισβητήσω τη λιτότητα. Επιλέγω να αμφισβητήσω την κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρώπης. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και δεν είναι μόνο ένας λαός που ανοίγει το δρόμο, αλλά μια νύχτα ένα κόμμα που το χτυπάνε επίσης σε μια χώρα πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα, τους παίρνει τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, τη Βαλένθια και μια σειρά από πόλεις στις δημοτικές εκλογές. Συμβαίνουν αλλαγές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όλοι καταλαβαίνουν και άλλες χώρες του Νότου. Άρα είναι πολιτική η στόχευση των εταίρων. Απολύτως πολιτική είναι. Υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση με βάση ποια θα είναι η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Επιδιώκουν την πτώση της κυβέρνησης, σας ρωτώ ευθέως. Επιδιώκουν για αυτόν τον τρόπο την πτώση της κυβέρνησης. Έχουμε πει ότι αυτές οι προτάσεις δύο στόχους μπορεί να έχουν από την πλευρά τους. Ο ένας στόχος είναι να πιστεύουν ότι μπορούν εκβιάζοντας, τρομοκρατώντας, και εδώ έρχονται τα σενάρια που ακούγονται στις διάφορες εφημερίδες, τα λέγατε και εσείς πριν από λίγο. Μέσω της τρομοκρατίας. Στο εξωτερικό λέτε. Μέσω της τρομοκρατίας να επιβάλλουν. Για έλεγχο κεφαλαίων και λοιπά. Αυτά λέτε. Μέσω της τρομοκρατίας και της οικονομικής ασφυξίας, που είναι πρωτοφανές μέτρο πιθαναγκασμού. Αμφισβητεί το δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν σου δίνω λεφτά ακόμα που σου ανήκουν. Σου παίρνω τα λεφτά που έβαλες εσύ από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν σου δίνω τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα. Γιατί, για να κάνεις αυτό που θέλω. Να υπογράψεις δηλαδή και να γίνεις κάτι παρόμοιο σαν τους προηγούμενους. Εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Εγώ βλέπω ότι έχετε δεύτερο σενάριο. Με κάθε κόστος. Βεβαίως. Δεν θα το κάνετε με κάθε κόστος. Δεύτερο σενάριο, να σε φτάσουν σε ένα οριακό σημείο και να σε πάνε να σε οδηγήσουν να πέσεις. Αυτά είναι τα σενάρια από την πλευρά των ισχυρών. Λέω εγώ τώρα. Η απάντηση αυτά τα σενάρια. Η απάντηση είναι στο δεν σύνταγμα. Μπορεί παρά να είναι. Η απάντηση δική σας. Και δεν είναι κακό αυτό. Το να βγαίνει ο κόσμος και να αλλά λέει. Πάμε για υποστήριξη. Δεν σας κατηγορούσατε παλιά. Να λέει ο κόσμος τα τέρμα στους εκβιασμούς. Είναι θετικό. Η απάντηση. Ξέρετε, εγώ, να οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη των χωρών. Συμφωνώ με την ευθεία συζητάμε. Και λέω τώρα. Η απάντηση έχει σχέδιο ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να κάνουμε μια πολιτική. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω αποδεκτό αυτό το πράγμα με κάθε κόστος. Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ώστε αυτό το κόστος να το ξέρουμε και να εκτίμηση. Ποιος έχει συμφέρον από τους ευρωπαίους εταίρους να βάλει
σε ένα κίνδυνο ακροτηριασμού την Ευρώπη. Ποιος έχει συμφέρον να αμφισβητήσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη τη στιγμή που ανεβαίνει η ακροδεξιά? Δεν, μια δημοκρατία. Δεν αμφισβητείτε το δημοκρατικό αποτέλεσμα των Ελλήνων? Δημοκρατία δεν αμφισβητείτε. Όταν συζητάνε, από τα οικονομικά μέτρα μέχρι το νομοσχέδιο του Μπαλτά για την παιδεία, αμφισβητείτε η δημοκρατία και η εθνική ανεξαρτησία μιας χώρας? Οι Βρετάνοι το νομοσχέδιο, το αφισβητούν οι Ευρωπαίοι. Οι είναι δικαιωμάτους. Όταν βγαίνει πρωτοσέλιδο στα νέα όμως ότι βάζουν στον Brussels Group το νομοσχέδιο Μπαλτά, είναι δικαιωμάτους ή όχι? Εντάξει, τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες, κύριε Κορονάκη. Λέω. Μιλάμε για τα βασικά αυτή. Ρωτάω τώρα για μια ακόμη φορά. Το δικό μας σχέδιο που σημαίνει με κάθε κόστος, ποιο είναι, το ξέρουμε? Το δικό μας σχέδιο είναι ότι κανένας δεν έχει όφελος. Είναι η εκτίμηση ότι δεν το κάνουν. Κανένας δεν έχει όφελος. Διότι πριν από τις εκλογές είχαμε την εκτίμηση ότι θα πούνε ναι. Ισχυρίζομαι ότι αυτά τα σενάρια δεν μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Ο κύριος Στίγκλιτς είπε ότι δεν πιστεύω ότι η κυρία Μέρκελ για τρίτη φορά μέσα σε 110 χρόνια θα οδηγήσει την Ευρώπη σε διάλυση. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνει? Σε αυτό βασίζεστε? Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνει? Τι σημαίνει Brexit? Όχι, λέω. Εσείς θα μας πείτε τι σημαίνει Brexit. Θέλετε να το δούμε λίγο? Επειδή πολύ το θέλετε, το αγαπάτε τον Brexit. Πρέπει να μας πείτε και τι σημαίνει. Το αγαπάτε? Δεν το αγαπάω καθόλου. Δεν λέω εσάς. Μέσα στο κόμμα σε ένα 30-35-40% το αγαπάει. Μέσα στο κόμμα λατρεύει τον Brexit. Υπάρχουν πραγματικοί προβληματισμοί για το μέλλον της Ευρώπης. Εμείς όμως κινούμαστε όλο το κόμμα με βάση την εντολή που έχουμε πάρει από τον ελληνικό λαό και πήραμε μία. Η εντολή τι είναι μέσα στο ευρώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει η Brexit. Εντολή αυτή είναι που σημαίνει πειράμε. Αλλαγή, συμφωνώ απολύτως. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Και γι' αυτό κάνουμε υποχωρήσεις όπως και εσείς παραδέχεστε. Φυσικά κάνετε. Για να έχουμε όμως ένα μέλλον βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό βάζουμε το ζήτημα του χρέους. Για να μην πάμε μέχρι την επόμενη δόση. Θα πάμε στην κουβέντα. Να πει μια κουβέντα, κύριε Κεφαλογιάννη, για να πάμε στο διάλειμμα, αν προλαβαίνουμε. Ένα τίτλο θα μας πείτε. Ναι. Για όλα αυτά που ακούσατε και θα γυρίσουμε στα ερωτήματα. Είναι προφανές, ακόμα και σε εκείνους...